Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο επικοινωνίας και να υποδεχτούμε στην παρέα μας τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, τον Μιχάλη Βασιλιάδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κινούζου και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που με δίνετε να πούμε την άποψή μας, να την καταθέσουμε για όλους τους τηλεθεατές σας. Είμαστε και σε μια καμπή των εξελίξεων, θα λέγαμε, με τις συνεχείς ανακοινώσεις από το Υπουργείο Παιδείας αφενός. Από την άλλη, βρισκόμαστε ήδη στον παλμό των Πανελληνίων Εξετάσεων. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με αυτό. Μένουν λίγες μέρες ακόμη για να ολοκληρωθούν οι πανελλαδικές. Πώς βλέπετε μέχρι στιγμής τα πράγματα? Ναι. Πράγματι, μένουν δύο μέρες για την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων όσον αφορά το γενικό πλαίσιο. Υπάρχουν και τα ειδικά μαθήματα, όπως ξέρετε και εσείς, τα οποία θα συνεχιστούν μετά την Παρασκευή στις 26 του μηνός, του Ιούνιου. Είναι μια διαδικασία η οποία κυλάει ομαλά. Πράγματι, κυλάει ομαλά. Τα θέματα μπορούμε να πούμε ότι ήταν διαβαθμισμένης κλίμακας και επιτυχημένα θέματα γενικότερα. Και όσον αφορά το δικό μου τομέα, το δικό μου κομμάτι της ειδικότητας του μαθηματικού, επιτυχημένα πραγματικά θέματα. Μόνο είχαμε μια, αν θέλετε, παρένθεση, την οποία βέβαια στις επανελλαδικές εξετάσεις το βλέπουμε, στα θέματα της βιολογίας των Εσπερινών Λυκείων, δύο υποθέματα, η Κεντρική Επιτροπή των Εξετάσεων τα απέσυρε, διότι ήταν εκτός ύλης. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι δεν είχαμε κανένα θέμα. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι, και να το καταθέσω και, και στην τηλεόραση της δικιάς σας, αλλά και στους τηλεθεατές, ότι οι συνάδελφοί μας είτε πρόκειται για τις επιτροπές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είτε τις ηλικιακές επιτροπές εξετάσεων, αλλά είτε και οι επιτηρητές, κρατάμε στο ακέραιο τη διαδικασία έτσι ώστε να είμαστε ασφαλείς. Ξέρετε, τη διαδικασία του μέτρου της απόστασης, των αντισηπτικών, της μάσκας, και νομίζω ότι αυτό που ζούμε είναι κάτι διαφορετικό, αλλά θα τρέξει πάρα πολύ καλά. Μένουν δύο μέρες συνεπώς. Σήμερα τα παιδιά διαγωνίστηκαν στο μάθημα της φυσικής κατευθύνσεως και αυτά τα θέματα ήταν διαβαθμισμένα θέματα. Μένει να δούμε τώρα από εδώ και πέρα την μελέτη, αν θέλετε, τη βαθμολόγηση των ραπτών, έτσι ώστε σε επόμενο χρόνο στο δελτίο σας να καταθέσουμε πώς θα κινηθούν τα πράγματα όσον αφορά τις βάσεις. Γιατί το επόμενο βήμα, όπως ξέρετε και εσείς, και τόσα χρόνια διακονείται το ρεπορτάζ αυτό, είναι το θέμα των βάσεων. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Αυτό σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Ναι, παράλληλα έχουμε και τα νέα προγράμματα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας όσον αφορά τα γυμνάσια και τα λύκεια. Σε αυτό διατυπώσατε εσείς και σαν σύλλογοι εκπαιδευτικών κάποιες ενστάσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το πράγμα? Καταρχήν να πω, κυρία Κινέζου, το πρώτο ζήτημα το οποίο σε αυτή την περίοδο και το μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, να ξέρετε ότι τα υπηρεσιακά συμβούλια έχουν μπει σε μια διαδικασία των υπηρεσιακών μεταβολών που λέμε εμείς, δηλαδή τις τοποθετήσεις των μετατιθέμενων συναδέλφων μας. Όπως γνωρίζετε και εσείς, οι μεταθέσεις ανακοινώθηκαν περί τα τέλη Μαΐου, κάπου κατά εκεί, και οι συνάδελφοί μας έχουν προγραμματίσει έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους στη ζωή τους. Δηλαδή, μετατέθηκαν με το προηγούμενο πρόγραμμα ορολόγιο των γυμνασίων και των λυκείων. Έρχεται εν μέσω αυτής της διαδικασίας το Υπουργείο Παιδείας να μας φέρει, αν θέλετε, στα υπηρεσιακά συμβούλια ένα καινούριο ορολόγιο πρόγραμμα, το οποίο όμως ανατρέπει τη ζωή των πολλών συναδέλφων μας, θα έλεγα χιλιάδων συναδέλφων. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Και εδώ υπάρχει και το θέμα, αν θέλετε, της ηθικής τάξης. Διότι αυτοί οι συνάδελφοι, ενώ ήξεραν και βλέπαν ότι έχουν την οργανική θέση, όχι μόνο πλέον δεν θα έχουν οργανική θέση και θα βγαίνουν συνέχεια υπεράριθμοι βάσει του νέου ορολογίου προγράμματος, αλλά και οι συνάδελφοι της ίδιας ειδικότητας που βρίσκονται στα ίδια σχολεία και αυτοί από την επόμενη χρονιά θα βγαίνουν υπεράριθμοι. Αυτό υπάρχει χαρακτηριστικό παρέμβαση στο νομό μας. Βέβαια, να πούμε ότι η αντιμετώπιση των ελλείψεων ως σε καθηγητές ή, αν θέλετε, στην καθημερινότητα, το Υπουργείο Παιδείας χρησιμοποιεί τα μόνα δημοσιονομικά εργαλεία, ουδέτερα θα λέγαμε εμείς, που διαθέτει. Είναι αυτή η αλλαγή των ορολογίων προγραμμάτων. Τι κάνει με αυτή την αλλαγή το Υπουργείο Παιδείας, τι κερδίζει? Κερδίζει εξοικονόμηση προσωπικού. Βέβαια, αυτή την εξοικονόμηση προσωπικού το ίδιο το Υπουργείο, η ίδια Υπουργός, τα βαφτίζει αναβάθμιση, ίσες ευκαιρίες, συνταγματική επιταγή, ευρύτερη πιο σφαιρική γνώση των νέων, αλλά στην ουσία όμως επιτελεί κάτι άλλο. Αποσκοπεί στο κάτι άλλο. Δηλαδή, να μην διορίσει την επόμενη χρονιά συναδέλφους από κάποιες βασικές ειδικότητες. Και βεβαίως από τα παραπάνω, βέβαια, όπως σας έχω πει και βάσει του ορολογίου προγράμματος, το οποίο το έχουμε κάνει και αναλύσει, δεν έγινε με κανένα παιδαγωγικό, αν θέλετε, επιστημονικό, διδακτικό χαρακτήρα, αλλά ήταν και ούτε ήταν ένα αποτέλεσμα, αν θέλετε, ενός ατέρμουν και παραγωγικού διαλόγου, είτε με τους επιστημονικούς, θα λέγαμε εμείς, φορείς, είτε με τους παραγωγικούς φορείς. Και πολύ φοβάμαι ότι και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ο καθήλυνα αρμόδιος φορέας της εκπαίδευσης, δεν είχε λόγο σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι βεβαίως ότι, όσο και αν την επενδύσει κανείς, η κυρία Κινέζου, με τις ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας σε αυτό το τελευταίο τρίμηνο, θα έλεγα εγώ,
βλέπετε ισοτιμία κολεγίων, ψήφιση τελευταία του νέου αντιοεκπαιδευτικού νόμου και έπονται άλλοι νόμοι, θα τους δούμε παρακάτω, μέσα στο καλοκαίρι, δυστυχώς, συγχωνεύσεις, καταργήσεις ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ, το νέο νόμο για τα ΕΠΑΛ, η αλλαγή αυτή πρόσφατα των ορολογίων προγραμμάτων, δυστυχώς έχουν κερδιθεί πολλές θέσεις, θα λέγα χιλιάδες θέσεις αναπληρωτών. Η μείωση αυτές των ορών των οικονομικών επιστημών, των επιστημών κοινωνιολογίας, των καλλιτεχνικών επιστημών, ακόμα και η κατάργηση του μαθήματος ελεύθερο σχέδιο ή γραμμικό σχέδιο, δεν προσκοπεί σε κάποια δημόσια δωρεάν παιδεία ακόμα πιο ποιοτική. Απλώς, σύμφωνα με τις δηλώσεις της κυρίας Κεραμέως, αλλά υπηρετεί την ανάγκη αυτή τη διαχείριση, όπως σας έχω πει πριν, την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού, αν θέλετε, έχουν μπει όλες αυτές οι συλλογικές στον δημοσιονομικό προσκρούστη, δημοσιονομικό κόφτη. Και τελειώνοντας πάνω σε αυτή την ερώτηση, θα ήθελα να πω ότι με αυτές τις αλλαγές στα ορολόγια προγράμματα χάνονται ή, αν θέλετε, ανατρέπονται εργασιακά δικαιώματα χιλιάδων καθηγητών. Διότι χάνονται πρώτον χιλιάδες οργανικές θέσεις. Δημιουργεί το Υπουργείο Παιδείας καθηγητές χωρίς ωράριο. Καθηγητές οι οποίοι είναι μόνιμοι, αν θέλετε, μετακινούμενοι σε 4-5 σχολεία. Και για περισσότερους από αυτές τις ειδικότητες που έχουμε πει, που σας έχω πει, οι περισσότεροι για να μπορέσουν να συμπληρώσουν το ωράριό τους θα πρέπει να πάνε τουλάχιστον σε 4-5 σχολεία και θα το δούμε και στην επόμενη χρονιά, τη σχολική χρονιά. Και θα είναι βέβαια και δύσκολο να συμπληρώσουν το ωράριό τους. Έτσι έχουμε και πολλά παραδείγματα, αλλά δεν είναι τώρα επί του παρόντος. Επίσης, εκείνο που σκεφτόμαστε και στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας δημιουργεί πλέον καθηγητές που δεν μπορούν να πάρουν πουθενά οργανική θέση. Αυτή η εξαφάνιση γνωστικών αντικειμένων, ειδικά στο Λύκειο, έτσι, θα οδηγήσει σε χιλιάδες και συναδέλφους μας σε μια αβεβαιότητα εργασιακή. Και στην καλύτερη περίπτωση, από το Σεπτέμβρη θα κυριαρχούν οι δεύτερες και οι τρίτες αναθέσεις, αλλά και θα έχουμε τη μόνιμη κινητικότητα συναδέλφων για να συμπληρωθεί το ωράριό τους. Πού το έχετε δει αυτό στο δημόσιο τομέα? Και όταν μιλάμε για ανθρώπους, και έχουμε δει πολλά παραδείγματα όπου έχουμε δυστυχώς δυστυχήματα αυτοκινηστικά, έχουμε και νεκρούς πάνω στην άσφαλτο για να πάνε να. Αν θέλετε, να πάρουν το μεροκάματό τους, να πάνε από σχολείο σε σχολείο. Το παράδειγμα τελευταίο στην Αχαΐα. Δύο συνάδελφοί μας για να πάνε στην Ηλία σκοτώθηκαν δυστυχώς επάνω στην άσφαλτο. Και έτσι, και κλείνοντας πάνω σε αυτό, μας έρχεται η εξής ερώτηση. Μήπως το Υπουργείο θέλει ξαφνικά να μπει την κατάλληλη ομάδα εντός εισαγωγικών εκπαιδευτικών που να τους θεωρήσει πλεονάζοντες? Και από εκεί και πέρα τα συμπεράσματα δικά σας. Τι σημαίνει πλεονάζοντας? Πάνω σε αυτό, θεωρείτε με της ευκαιρίας να ρωτήσω και το εξής. Υπάρχουν και νησιά στα οποία πηγαίνουν εκπαιδευτικοί. Και φυσικά δεν θα είναι το λογικό να ξεκινήσει ένα εκπαιδευτικό να πάει για ελάχιστες ώρες να διαμένει σε ένα νησί. Πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα και πιθανόν πολλές θέσεις να μείνουν και κοινές. Ακριβώς. Βάζετε τώρα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Τι θα γίνει με τις λίγες ώρες και κάποιοι ενδεχομένως οι ορομίστοι ή οι αναπληρωτές να μην δέχονται να πάνε κιόλας για αυτές τις λίγες ώρες? Τίθονται πολλά ερωτήματα, δυστυχώς. Έτσι είναι όπως το λέτε. Βλέπετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια, από την άλλη, για τα νησιά έχει δοθεί να πούμε και την αλήθεια με το νέο νόμο που έχει ψηφιστεί ήδη, ότι δίνεται και, αν θέλετε, ένα κίνητρο με το διπλασιασμό της μοριοδότησης της υπηρεσίας που θα κάνουν στα νησιά. Αυτό ίσως να μπορέσει να απαλύνει λίγο τον, αν θέλετε, τον πόνο των συναδέλφων μας για τις 3 και 4 ώρες, οι οποίες σε επόμενη μοριοδότηση αυτές θα διπλασιάζονται βάσει του νέου νομοσχεδίου. Αυτό βέβαια μένει να το δούμε. Θα σας γυρίσω γύρω τη μνήμη πριν 2-3 χρόνια όταν μιλούσαμε για τα σχολεία τα οποία είναι δυσπρόσιτα. Όπως ξέρετε, πολλά δυσπρόσιτα σχολεία, ειδικά η Ροδόπη και με την μοριοδότηση γενικότερα της ρύθμισης του κυρίου Γαβρόγλου της προηγούμενης κυβέρνησης, έχει χτυπηθεί βάλαστα, θα έλεγα, από αυτή τη φετινή χρονιά. Δηλαδή, είδαμε και το φαινόμενο πολλοί αναπληρωτές να μην έρχονται. Γι' αυτό ίσως και η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, βλέποντας αυτή τη διαδικασία, δηλαδή, είδαμε συναδέλφους να διορίζονται και Μάρτιο. Και γι' αυτό έχουμε πει ότι ο κορονοϊός, κάνω μια παρένθεση τώρα, αυτό δεν είναι η αιτία που μειώθηκε η ύλη για τις πανελλαδικές εξετάσεις ο κορονοϊός. Η αιτία, κυρία Κινέζου, ήταν ότι διορίστηκαν αναπληρωτές, χιλιάδες αναπληρωτές και πολλά παιδιά της τρίτης λυκείου δεν είχαν διδαχτεί βασικά μαθήματα πανελλαδικών εξετάσεις, κυρίως βιολογία και λιγότερο μαθηματικά, έως και το Μάρτιο. Φανταστείτε δηλαδή και αυτή την περίοδο που τρέξαμε στο καλοκαίρι, πολλά σχολεία διδασκόντουσαν την ύλη την οποία είχε περικοπεί, την ήδη περικομμένη ύλη. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικό να δούμε επί του πρακτέου πλέον σε αυτό το ερώτημά σας πώς θα λειτουργήσει. Γι' αυτό και το Υπουργείο Παιδείας και καλά έκανε, έδωσε αυτό το κίνητρο, έτσι ώστε σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές να μπορούν να πηγαίνουν οι συνάδελφοί μας και να
οριοθετείται κατά το διπλούν ή στο διπλούν η προϋπηρεσία τους, αν θέλετε, η υπηρεσία τους. Παράλληλα, είδαμε και το εξής παράδοξο, θα λέγαμε, το 17ο έτος για τα ΕΠΑΛ, που αυτό σημαίνει, γιατί γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, ότι οι περισσότεροι μαθητές των ΕΠΑΛ έχουν υπερβεί κατά πολύ το 17ο έτος. Ναι, αυτό βέβαια το έχει αποσύρει, δεν έχει ψηφιστεί. Άμα βλέπατε και την αιτιολογική έκθεση, διότι πάνω, οι άνθρωποι πάνω από 17 ετών ήταν αυτοί που φταίχτες, που ήταν το μπούλινγκ στις σχολικές μονάδες. Εγώ ως εκπαιδευτικός στο πρώτο ΕΠΑΛ Κομωτινής έζησα το αντίθετο βέβαια, ότι είχαμε μαθητές και 30 ετών και 28 ετών και λειτουργήσανε, θα έλεγα, συνθετικά μέσα στη σχολική μονάδα, μέσα στην τάξη, σε αντίθεση με αυτά που είχαμε διαβάσει και γελούσαμε βέβαια στην αιτιολογική έκθεση για αυτό το συγκεκριμένο θέμα που λέτε. Βεβαίως, ναι, μεν αποσύρθηκε από το νόμο που ψηφίστηκε πριν 2 εβδομάδες, αλλά περιμένουμε όμως να το δούμε στο νέο νόμο για τα ΕΠΑΛ. Μπορεί να το ξαναδούμε μπροστά μας και καλά κάνετε και το βάζετε. Θέλω να πω ότι δεν τελείωσε το θέμα αυτό. Μπορεί να μας είπε ο Υπουργός ότι το αποσύρω σε αυτό το νομοσχέδιο, στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αλλά δεν ξέρουμε τι θα κάνει στο νομοσχέδιο για τα ΕΠΑΛ που θα έρθει εντός των λίγων ημερών. Και ένα άλλο θέλω να πω. Η κυρία Κεραμέως δυστυχώς έχει αποφασίσει να πάρει ένα μονόδρομο. Ποιος είναι αυτός ο μονόδρομος, κατά την άποψή μας? Είναι ο μονόδρομος του μη διαλόγου. Ο διάλογος είναι καλό και ο διάλογος νομίζω είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Όταν δεν κάνεις διάλογο, όταν καταθέτεις νομοσχέδια μέσα στην υγειονομική κρίση, με απόντες όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, γονείς, μαθητές, επιστημονική κοινότητα, το ΙΕΠ, δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη στην ηγεσία αυτή. Δυστυχώς βλέπω και εγώ τώρα που φτάνουμε στο τέλος της σχολικής χρονιάς, με την επόμενη εβδομάδα κλείνει δηλαδή ο σχολικός κύκλος για αυτό το έτος, βλέπω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έρθουν πάρα πολλά νομοσχέδια και για την παιδεία εννοώ, 2 ίσως και 3, χωρίς να έχει γίνει διάλογος είτε με την ΟΛΜΕ είτε με όλους εκείνους τους φορείς που εμπλέκονται με την διαδικασία της εκπαίδευσης, της δημόσιας, θα έλεγα δωρεάν, ποιοτικής εκπαίδευσης. Θα κρυθούμε όλοι. Παράλληλα, ετοιμάζεται και κάποιες κινητοποιήσεις, νομίζω, για την ερχόμενη Πέμπτη. Ναι, την Πέμπτη εμείς θα είμαστε έτσι κι αλλιώς, είτε προσωπικά ο καθένας μας κοντά στους συναρρεύους των καλλιτεχνικών. Από εκεί και πέρα, σε 7 η ώρα το απόγευμα, είναι μια καλή σκέψη από τους συλλόγους των καλλιτεχνικών, των συναρρεύων μας των καλλιτεχνικών. Και η ΟΛΜΕ είναι κοντά. Ήδη αύριο υπάρχει στην Αθήνα η παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Νομίζω ότι όλα αυτά κλιμακώνονται και όλα συζητούνται μέσα στις γενικές συνελεύσεις των συναρρεύων μας και των εκπαιδευτικών και των συλλόγων μας. Κύριε Βασιλιάδη, μου γεννάτε με ένα εύλογο, θα έλεγα, πιθανόν ερώτημα. Κατά πόσο θα μπορεί ένας γονιός του χρόνου, όταν θα δώσει πανελλαδικές στο παιδί του και θα κληθεί να δώσει στο σχέδιο επάνω, ενώ δεν θα έχει διδαχθεί όλη τη χρονιά, κατά πόσο θα μπορεί ένας γονιός να κινηθεί νομικά και ίσως, αν θέλαμε να λέγαμε, παράτολμα βέβαια, να τεινάξει και το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων στον αέρα? Ναι, βάζετε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι πραγματικά. Δηλαδή, πολλοί κόσμος, και σας ευχαριστώ για την ερώτηση, και πράγματι είναι μια ερώτηση κέρια. Σύμφωνα με τα νέα ορολόγια προγράμματα που έχουμε δει, το ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο δεν είναι μέσα στη διδασκαλία των παιδιών της γάμα λυκείου, της τρίτης λυκείου. Να πούμε τι είναι το ελεύθερο και το γραμμικό σχέδιο. Το ελεύθερο και το γραμμικό σχέδιο είναι τα βασικά μαθήματα για να μπεις είτε στην αρχιτεκτονική, είτε στην σχολή καλών τεχνών στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα. Είναι βασικά μαθήματα και ας είναι και επιλογόμενα. Άρα είναι από τα βασικότερα μαθήματα που διδάσκονται αυτή τη στιγμή στο δημόσιο σχολείο. Δυστυχώς αυτό είναι ένα δείγμα που λέγαμε για τα κολέγια. Είναι ένα δείγμα ότι ίσως η παιδεία μας πάει κάπου διαφορετικά. Πάει κάπου, τίνει να παρεκκλίνει από αυτό που λέμε δημόσιο δωρεάν σχολείο και ποιοτικό, αν θέλετε, κατά την άποψή μου. Όμως, νομίζω, έχετε δίκιο σε αυτό, ότι αν ισχύσει έτσι, στρέφουμε κάποιους γονείς, κάποιους μαθητές, οι οποίοι να ανήκουν στη λαϊκή τάξη, ή να ανήκουν σε εργατική τάξη, ή να ανήκουν σε αγροτική τάξη, σε ιδιωτικές διδακτικές ενότητες. Τι εννοώ? Διδακτικές διαδικασίες, δηλαδή στα φροντιστήρια. Εκεί που διδασκόταν δωρεάν στο δημόσιο σχολείο, τώρα αναγκαστικά θα πάμε σε άλλες δομές διδακτικές. Να πω όμως την είδηση αυτή, έχω μια είδηση από την Αθήνα, ότι το Υπουργείο Παιδείας αυτή την ερώτηση που κάνατε την έχει ήδη δει μπροστά του, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και όχι το Υπουργείο Παιδείας γενικότερα, και ενδέχεται αυτό να αλλάξει. Εμείς μέχρι τώρα που το συζητάμε μαζί, που καταθέτουμε μαζί, αυτή τη στιγμή βάσει του ορολογίου προγράμματος των λυκείων, το ελεύθερο και το γραμμικό σχέδιο είναι εκτός της διδασκαλίας των σχολείων.
κάτι πάρα πολύ αρνητικό. Θα πρέπει τώρα η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να αλλάξει ενδεχομένως αυτό το ΦΕΚ. Και θα ήθελα να σας πω και κάτι για να είμαστε και σωστοί και απέναντι και στο Υπουργείο Παιδείας. Προχθές βγήκε, την Παρασκευή μάλλον, βγήκε νέο ΦΕΚ που κάπου με την αλλαγή που έγινε σε σχέση με τα μαθήματα της οικιακής οικονομίας, δίνει τη δυνατότητα από μαθητές στην Α Γυμνασίου, γιατί μειώθηκε κατά μία ώρα το μάθημα της οικιακής οικονομίας, από δύο έγινε σε μία ώρα την εβδομάδα. Δίνει τη δυνατότητα βέβαια για τους μαθητές, για τις τάξεις μάλλον της Α Γυμνασίου που είναι πάνω από 21, αυτό να σπάζει. Κάπου αυτό όμως απάλληνε, θα λέγαμε, και τη σχέση των συναδέλφων μας της οικιακής οικονομίας σε σχέση με το ορολόγιο πρόγραμμά τους. Προσέξτε όμως, αυτό ισχύει κυρίως στα μεγάλα σχολεία, στα μεγάλα γυμνάσια. Να σας δώσω παράδειγμα, τα περιφερειακά σχολεία της Ροδόπης, για παράδειγμα. Καταλαβαίνετε ποια είναι τα γυμνάσια τα περιφερειακά, Ίασμος, Καλύστη, Σιδηροχώρη, Ξυλαγανή, Σάπες. Εκεί ενδεχομένως δεν θα το δούμε αυτό, δηλαδή δεν θα σπάζει σε τέσσερα κομμάτια που λέμε το μάθημα. Είναι μια λεπτομέρεια αυτή, αλλά δεν είναι επί του παρόντος. Αλλά μόνο στα μεγάλα. Δηλαδή, ο πόνος δεν απαλήθηκε καθόλου. Αλλά όμως βγήκε η απόφαση η οποία συμπλήρωσε την αλλαγή αυτή σε σχέση με τη μείωση της ώρας της οικιακής οικονομίας στην Α Γυμνασίου. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασιλιάδη, και εύχομαι το Υπουργείο Παιδείας να έρθει σε συνεννόηση μεταξύ σας, μαζί σας, που είστε και γνώστες του αντικειμένου, και να βρείτε μια λύση για το καλό της παιδείας. Έτσι, εγώ σας ευχαριστώ καταρχήν για την δυνατότητα που μας δίνετε μέσα από την εκπομπή σας, μέσα από τις ειδήσεις, και σας προσωπικά για τη δυνατότητα που μας δίνετε να καταθέσουμε την άποψή μας δημόσια και, αν θέλετε, καθαρά και με στεντόρια. Δηλαδή, είμαστε έτοιμοι, πραγματικά, να το ξέρετε, έχουμε έτοιμες προτάσεις ήδη και για την περιοχή μας. Μια πολύ καλή συνάντηση, από ό,τι είδα, διάβασα και να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, συνάντηση της Υπουργού Παιδείας με τον βουλευτή νομού Ροδόπης, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Έχουμε δει κάτι θετικά πραγματάκια όσον αφορά και με τα δυσπρόσιτα, τον επαναπροσδιορισμό των δυσπροσίτων. Θα είναι κάτι θετικό για την περιοχή μας. Εμείς περιμένουμε, αναμένουμε να δούμε και τους τρεις βουλευτές. Θα συνεννοηθούμε μέσα ως Ελμέ Ροδόπης για να πούμε τη νέα πραγματικότητα πλέον που θα ισχύσει από τη νέα σχολική χρονιά. Διότι γίνονται 15-16 αλλαγές με το νέο λύκειο από την επόμενη, από την 1η Σεπτεμβρίου. Αν θέλετε, από τις 7 Σεπτεμβρίου, 16-17 αλλαγές στο νέο λύκειο με τις αποφάσεις και τους νόμους που ψηφίστηκαν από τη νέα ηγεσία πολιτική του Υπουργείου Παιδείας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.